Απίστευτο ξέσπασμα ενδοοικογενειακής βίας στην Κρήτη που έχει φέρει αστυνομικές, δικαστικές αρχές αλλά και τους φορείς υποστήριξης των θυμάτων σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για να μπορέσουν να διαχειριστούν τη βροχή καταγγελιών. Δυστυχώς, στις τελευταίες μέρες βλέπουμε μία όξυνση στο φαινόμενο, ότι είναι πιο βία τα περιστατικά που φτάνουν σε εμάς. Γυναίκες οι οποίες έχουν πολύ μικρά παιδιά είναι αντιμέτωπες με έντονες μορφές σωματικής βίας. Δύο γυναίκες φυγαδεύτηκαν κυριολεκτικά μαζί με τα παιδιά τους από το οικογενειακό τους περιβάλλον για να φιλοξενηθούν σε δομή κακοποιημένων γυναικών, ενώ τρεις ακόμη βρίσκονται σε καθεστώς προστασίας. Οι κλήσεις μας τις τελευταίες 2 με 3 μέρες είναι άνω των 17. Οπότε σήμερα θα σας απαντήσω στα 2 της κατεπίγουσας φιλοξενίας και άλλα περίπου 3 τα οποία είναι στη διαδικασία να μπουν ως εισαγωγή στον ξενώνα. Τα σοκ είναι απανωτά για την τοπική κοινωνία. Η περιπέτεια 34χρονης μητέρας 5 παιδιών που λιποθύμησε μέσα στο δικαστικό μέγαρο, ενώ οι δικαστές εξέταζαν το αίτημά της να επιστρέψει στο πατρικό της μαζί με τα παιδιά της, άφησε άφωνη την τοπική κοινωνία. Ο 53χρονος εν διαστάσει σύζυγός της την ακολούθησε μέχρι το Βενιζέλιο, που μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες με πρόθεση να τη σύρει πίσω στο σπίτι του, προκαλώντας έκρηξη οργής από το συνήγορό της. Επί σειρά ετών ψυχολογική αλλά και σωματική κακοποίηση, υποτίμηση, ουσιαστικά χωρίς να έχεις να είσαι ένα σπίτι χωρίς να έχει δικαιώματα. Βρήκε το κουράγιο με κάποιο τρόπο και αποχώρησε από τη συζυγική της οικία. Ο σύζυγος επέστρεψε στο νοσοκομείο και ζητούσε να την πάρει με τη βία μαζί του. Εξίσου θλιβερή είναι η περιπέτεια 20χρονης κοπέλας, η οποία σε κατάσταση απόγνωσης και με ένα βρέφος 35 ημερών στην αγκαλιά έφτασε στο αστυνομικό μέγαρο του Ηρακλείου για να καταγγείλει ότι ο σύντροφός της την κακοποιεί. Ο δράστης συνελήφθη με την κοπέλα να αναγκάζεται να παραστεί στο αυτόφορο με το μωρό μέσα στο καλαθάκι του, αφού δεν έχει κανένα στήριγμα, όπως εξήγησε στους ευρώντιτους δικαστές. Στην Ιεράπετρα τα ξημερώματα 40χρονη κατέληξε να μαχαιρώσει το 43χρονο σύντροφό της, όταν εκείνος μεθυσμένος της επιτέθηκε για μία ακόμη φορά. Η ίδια πανικοβλήθηκε και κάλεσε το ΕΚΑΒ για να μεταφερθεί ο τραυματίας στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Αρχικά είπε στους αστυνομικούς ότι τον τραυμάτισε κατά λάθος όταν εκείνος μεθυσμένος έπεσε πάνω της. Όμως οι αστυνομικοί που γνώριζαν για τους συνεχείς καυγάδες τη συνέλαβαν, με την ίδια να ομολογεί ότι δεν άντεξε άλλο την κακοποίηση. Υπάρχουν δομές. Το βασικό, όπως ξαναείπα, είναι να μπορέσει ο άνθρωπος να πάρει ψυχικές δυνάμεις, το κουράγιο, να κάνει το πρώτο βήμα, να μεταφερθεί, ουσιαστικά να καταγγείλει αυτό το οποίο του συμβαίνει. Γιατί πολλές φορές υπάρχει και ο φόβος ότι το καταγγέλλω. Εάν ενδεχομένως δεν υπάρξει άμεση κινητοποίηση και εγώ να αναγκαστώ να επιστρέψω στο νοσηρό ή τοξικό περιβάλλον, ποιο θα είναι το αποτέλεσμα μετά, όταν εγώ θα επιστρέψω και θα έχω στη συνέχεια και τα πυρά του ανθρώπου τον οποίο έχω καταγγείλει. Αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό ενδεχομένως είναι που αναστέλει την ενέργεια που θα μπορούσε να κάνει ο κάθε άνθρωπος που έχει υποστεί θύμα κακοποίησης. Στο Ηράκλειο, 60χρονη γυναίκα κατέληξε με σοβαρά τραύματα από τραπέζι, το οποίο εξφενδόνησε σε βάρος της ο σύζυγός της. Στα Χανιά, 54χρονος χτύπησε τη σύζυγό του στη διάρκεια καυγά, ενώ στη συνέχεια από τύψεις κατήγγειλε ο ίδιος τους αστυνομικούς στην πράξη του. Μιλάμε για εκατοντάδες και αξίζει να μιλήσουμε ακόμη για εκείνα τα οποία δεν φτάνουν ποτέ σε εμάς. Ή αυτά τα οποία φτάνουν αλλά δεν αποτυπώνται ποτέ στα στατιστικά και στους αριθμούς, γιατί μπορεί ποτέ να μην επιθυμήσουν ή τέλος πάντων τώρα να μην είναι η κατάλληλη στιγμή να επιθυμήσει κάποιος να το καταγγείλει και να το αναφέρω, οπότε να μπορεί να αποτυπωθεί και σε ένα μετρήσιμο νούμερο. Και μέσα σε όλα αυτά, κατηγορούμενος για κακούργημα, κατέληξε τελικά 43χρονος Ηρακλειώτης που παραπέμφθηκε αρχικά στο αυτόφορο επειδή είχε παγιδεύσει το τηλέφωνο της σύζυγου του ώστε να ακούει κάθε συνομιλία της, ενώ είχε τοποθετήσει και σύστημα δορυφορικού εντοπισμού στο αυτοκίνητό της για να παρακολουθεί κάθε βήμα της.